Σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη φιλοξενείται με προαναγγελία για τις εσωτερικές σελίδες στο θέμα. Δεν φτάνουν οι βροχές για να γεμίσει ο Αποσελέμης, δέηση να πέσουν και χιόνια, ανησυχία στον ΟΑΚ για την επάρκεια του φράγματος παρά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, αφού ό,τι μπαίνει στον ταμιευτήρα βγαίνει στην κατανάλωση. Και βέβαια μετρήσεις ή παρατηρήσεις καλύτερα αυτή την ώρα από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε όλη την Κρήτη, που αυτό που δείχνουν είναι σε κάποιες περιοχές να υπάρχει ένα ψηλόβροχο, εκτός από χιόνι στην Σαμαριά στις 8:40 συγκεκριμένα. Η παρατήρηση από τον μετεωρολογικό σταθμό που παραδίδεται για να ξέρουμε τι γίνεται, και κάποιες ασθενείς βροχές κυρίως στα δυτικά διαμερίσματα της Κρήτης. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά και τον ευχαριστώ που δέχθηκε την πρόσκληση, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα. Λοιπόν, θέλουμε να είμαστε καλά και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που θα κάνουμε δεήσεις, το καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύτιμο το νερό για όλους μας. Ακριβώς. Καταρχάς να πω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Την άλλη, επειδή αναφερθήκατε στις μετρήσεις του σταθμού, να πω ότι οι σταθμοί που έχουμε εγκατεστήσει στο αστεροσκοπείο στην Κρήτη ξεπερνούν τους 60 και επομένως μας επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να έχουμε μια, και σε πραγματικό χρόνο αλλά και σε διαχρονικά, την καταγραφή των βροχών στο νησί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω αυτό, γιατί να ξέρουμε τι πέφτει. Δεν είχαμε καλή γνώση μέχρι τώρα, και τουλάχιστον με την ποιότητα και την χρονική ανάλυση που θέλουμε. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουμε πολύ καλές μετρήσεις και βλέπουμε ότι πραγματικά δεν είμαστε σε καλό επίπεδο. Το 2023 ήταν μια κακή υδρολογική χρονιά, με βροχές που ήταν 30-40% κάτω από τις κανονικές τιμές των τελευταίων 10-15 ετών. Όμως είναι κάτι το οποίο προφανώς δημιούργησε τα προβλήματα στα οποία αναφέρεστε και εσείς. Ναι, αλλά φαίνεται ότι και με το 24 προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι καλό, γιατί δεν ξέρω από πίσω τι μπορεί να έχει ο χειμώνας, γιατί κατά χειμώνο, Ιανουάριος, χειμερινός μήνας, με θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες, όπως έβλεπα και τα δικά σας τα στατιστικά στοιχεία, ναι. Με τον υδράγειο στους 26 και 27 βαθμούς, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι δεν είναι, κύριε Λαγουβάρδο? Όχι, δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό που ήταν καλό τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο, είχαμε καλές βροχές, κυρίως στην Δυτική Κρήτη αλλά και στις ανατολικές υπηρεσίες του οροπεδίου ή κοντά στο οροπέδιο, όπως ο ποτάμιος Λασιθή, είχαμε μεγάλα ύψη βροχής. Συνολικά η καλοκαιρία που πέρασε ρίχνει ακόμα κάποια λίγα, έχουμε ακόμα κάποια ασθενή φαινόμενα. Σε κάποιες περιοχές έριξε πάνω από 130-140 χιλιοστά, σε περιοχές των Χανίων κυρίως, αλλά και ξεπέρασε και τα 200 στους ποτάμους Λασιθίου, 120 περίπου στο οροπέδιο. Υπήρχαν και μεγάλα τμήματα της Κρήτης, όλη η νότια και τη Μισαρά, που είχε μηδενική βροχή, όπως και ελάχιστες βροχοπτώσεις είχε το ανατολικό τμήμα της Κρήτης. Γενικά τα νότια τμήματα του νησιού είχαν ελάχιστες βροχές, τα ημιωρινά σημεία είχαν αρκετές βροχές. Αυτό είναι καλό γιατί τροφοδοτούν τους ταμιευτήρες που αναφερθήκατε, και λίγες πάλι βροχές στα βόρεια παράλια. Ευτυχώς κοντά στα βουνά είχαμε αρκετά νερά, αλλά δεν είναι αρκετά προφανώς. Ήταν καλές βροχές, μεγάλη ύψη σε ορισμένα σημεία, με έναν καλό ρυθμό, επομένως δεν χάθηκε το νερό αμέσως να γίνει από εδώ και να φύγει στη θάλασσα. Φαντάζομαι ότι κάποιο από αυτό συγκρατήθηκε. Αλλά θέλουμε συνέχεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Μα σαφέστατα, αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Θα έχουμε ίσως κάποιο πάλι ψηλόβροχο Τετάρτη, με λίγα φαινόμενα, ίσως λίγο περισσότερα την Κυριακή. Θέλουμε όμως περισσότερες βροχές, και την ώρα δεν έχουμε πολλές. Θα έλεγα καλή εξαίρεση ήταν αυτό το τρίμηνο που μας πέρασε, το διήμερο που μας πέρασε. Ενδεχόμενα λοιπόν μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου να προχωρήσουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα σε κάποιες βροχές, ακόμα λίγες βροχές, αλλά όχι ικανές για να μπορέσουν τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη ταμιευτήρες αποσελέμης με μια πληρότητα στο 17-18% να μας ικανοποιήσει και να μας καλύψει τις ανάγκες μας. Επειδή νομίζω ότι αποσυλλέμιση τροφοδοτείται μερικώ και από το Ροπέζ, θα καλούν να ρωτήσετε και να μάθετε με τον ΟΑΚ αν ανέβηκε η στάθμη ή αν έχουμε κάποια αλλαγή τις τελευταίες ημέρες από τις βροχές. Έχουμε αλλαγή, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή, σε ό,τι δηλαδή έχουν μπει μέσα 50.000 κυβικά. Αλλά τι να κάνουν τα 50.000 κυβικά, και όταν ο αποσυλλέμιση το ξέρετε ότι υδρεύει
τρεις δήμους οι οποίοι είναι τεράστιοι. Είναι μεγάλοι. Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και έτσι θα συνεχίσουμε και έτσι θα πορευτούμε, κύριε Λαγκουβάρδο. Δεν το ξέρουμε. Πιθανότητα να έχουμε περισσότερες βροχές και περισσότερα χιόνια, γιατί τώρα είχαμε χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα, θέρμανση και χαμηλότερα. Έχουμε μπροστά όμως το Φεβρουάριο και το Μάιο που κλιματολογικά είναι οι μήνες επειδή δίνουν καλές βροχές και στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα. Αλλά δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σαφέστατα, δεν είσαστε επιθύες. Στοιχεία συνεργάζεστε. Ναι, επιθυμείς το 2016 πίστε μια κακιά χρονιά με πολύ λίγες βροχές, ίσως και λιγότερες αυτές που είχαμε το 23 σε κάποιες περιοχές. Αλλά και το 20 ήταν μια κακή χρονιά. Είχαν νοσηλευήσει όμως ευτυχώς το 19, το 2021 που είχαμε αρκετά νερά στην Κρήτη, ειδικά το 2019. Είχαμε δει και τις μεγάλες καταστροφές το 2019 στην Δική Κρήτη και είχαμε πολύ μεγάλη έλλειψη βροχής. Υπάρχει θέμα και η Κρήτη είναι ένα τεράστιο θέμα για την Κρήτη και για το μέλλον, γιατί τώρα για την ώρα οι βροχές μπορεί να είναι σε ένα, θα έλεγα, καλό επίπεδο για την ώρα μέχρι τώρα. Με κάποιες χρονιές ήταν κακές και να μας ενισχύουν σημαντικά σοβαρά όπως συμβαίνει τώρα, αλλά στο μέλλον αυτό μπορεί να γίνεται πιο συχνά. Αυτό είναι το μεγάλο το ζητούμενο και αυτός είναι ο μεγάλος ο φόβος σας, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνεται στην Κρήτη. Πρέπει να δουν το σχεδιασμό και τη χρήση του νερού, τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να κάνει τη διαχείριση του νερού. Γιατί το νερό είναι από τη μία να μετρήσουμε και να δούμε πόσο πέφτει, να συγκρίνουμε και να δούμε αν μειώνεται ή όχι σχετικά με το παρελθόν. Και δεύτερον, να το διαχειριστεί αυτό το νερό σωστά. Γιατί μπορεί να το ρίχνει θεό άφθονο και εσύ να το χάνει. Πού χρησιμοποιείται, για ποιες χρήσεις χρησιμοποιείται η Κρήτη, έχει τεράστια πίεση για νερό και για τον αγροτικό τουρισμό και για την αγροτική παραγωγή και για τον τουρισμό. Μόνο φαντάζομαι αυτό θα το. Οι ειδικοί φαντάζομαι ότι θα ασχολούνται με το θέμα. Εμείς μέσα στη διάθεση να βοηθήσουμε ό,τι στοιχεία έχουμε και για το τωρινά αλλά και για τα τι προβλέπεται για τις επόμενες δεκαετίες. Πρέπει να γίνει αυτό ο σχεδιασμός και μόνο στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Γιατί σας είπα για την ώρα και για την Ελλάδα, όσο απλευάς βροχοπτώσεων είναι σε καλά επίπεδα, δεν έχουμε δει κάποια σημαντική μείωση. Το επαναλαμβάνω, με κάποιες χρονιές να είναι κακές. Αλλά αυτό πιθανό να γίνει πιο. Να ενταθεί στο πρόβλημα του νερού και τη βροχόπτωση στο μέλλον. Διαχείριση νερού, νερό που χάνεται, τα δίκτυα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν και την καλύτερη δυνατή εικόνα. Το νερό που φεύγει στους δρόμους, το νερό που χύνεται στη θάλασσα. Το πότισμα καλλιεργειών με πόσιμο νερό αντί για να χρησιμοποιούμε όπου υπάρχουν και υπάρχουν νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας από τους βιολογικούς, τουλάχιστον για την άρδευση. Γεωτρήσεις οι οποίες άνοιξαν στο σύνολό τους σχεδόν, κύριε Λαγκουβάρδο, για το Δήμο Ηρακλείου, που είχαν κλείσει μετά τον Αποσελέμη ή είχαν απενεργοποιηθεί για κάποιο διάστημα, για να το πω σωστά, και ξανά πάλι βρίσκονται σε ενέργεια για να μπορέσουν να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Άρα λοιπόν εκεί είναι και το μεγάλο ζητούμενο, να δούμε λίγο παρακάτω πώς πάει και πώς γίνεται η διαχείριση του νερού. Ακριβώς. Γίνεται η διαχείριση του νερού πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπα, τα στοιχεία πλέον τα έχουμε. Παλιότερα δεν είχαμε τόσο καλά στοιχεία βροχομετρικά. Και δεν θέλω ούτε να πω να ευλογήσω τα γένια μου που λένε, αλλά κάναμε μια, πιστεύω, σε αστροσκοπείο μια καλή δουλειά και στην Κρήτη και στείνοντας ένα δίκτυο σταθμών το οποίο, και με τη βοήθεια και ανθρώπων τοπικών και δήμων, το οποίο μας προσφέρει ένα πλούτο στοιχείο για να δούμε πώς εξελίσσονται οι βροχές στο νησί. Και κάθε χρόνο που περνάει και προστίθεται νέα στοιχεία, βλέπουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και μπορεί πλέον να βγάλει συμπέρασμα πόσο νερό πέφτει και πού έχει έλλειψη και πού έχει διαφορά από το κανονικό. Αυτό είναι και το μεγάλο μυστικό, η διαχείριση του νερού από τις δημοτικές αρχές. Διότι... Σε συνέχεια είναι ακριβώς το πώς διαχειρίζεσαι αυτό το νερό στις δημοτικές αρχές. Κρατάω πάντως αυτό που είπατε επίσης, διότι παρήγορο είναι ότι και το 2016 ήταν μια χρονιά που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, τουλάχιστον υδρολογικά, αλλά στη συνέχεια και τα επόμενα χρόνια ήρθαν πάρα πολλές χρονιές, οι οποίες ήταν καλές με τις βροχές. Υπερχείληση ακόμα και των νερών των φραγμάτων που γινόντουσαν κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν τα νερά αυτά να απεγκλωβιστούν και τα ρίχναμε στη θάλασσα, αλλά να που ήρθαν ξανά αυτές οι άσχημες μέρες. Μακάρι να μην φτάσουμε στις δεήσεις, είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Δεν θα θέλαμε μια δεύτερη κακή υδρολογική χρονιά όπως η περσινή. Ελπίζουμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σας είπα, έχουμε ελπίδα γιατί έχουμε μπροστά μήνες που. Δύο τουλάχιστον μήνες, δύο-δυόμισι μήνες που έχουμε
κλιματολογικά, κλιματολογία της περιοχής και βροχές και χιόνια, ελπίζω να τα έχουμε. Μα δεν είναι μόνο για μας, είναι και για τις καλλιέργειες. Ας πούμε, η καλλιέργεια η οποία έτσι, αυτή τη ελιά, η οποία αυτή την ώρα υποφέρει, όπου δεν έχει βρέξει, ελιές τροφιγμένες, αλάδωτες, όπως λέμε πάρα πολύ απλά, φύλατρα τα οποία είναι στροφιγμένα, έδαφος το οποίο δεν μπορούσε να συγκρατήσει και δεν είχε τη δυνατότητα να συγκρατήσει νερό, είναι πάρα πολλά. Και συσχεδιάζουμε και με τις ψηλές θερμοκρασίες που είδαμε, γιατί αυτό το βλέπουμε πλέον. Ένα κομμάτι της κλιματικής αλλαγής που είναι ξεκάθαρο και το βλέπουμε σε όλη τη χώρα, αλλά και στην Κρήτη, είναι αυτές οι θερμοκρασίες, οι οποίες πλέον έχουμε σχεδόν κάθε μήνα μεγάλο αριθμό ημερών με τιμές πάνω από τις κανονικές και κάποια διαλύματα χειμώνα, που πραγματικά όμως δεν αλλάζουν το γενικό σκηνικό. Έχουμε ανέβει 1,5 βαθμό πάνω τα τελευταία 30 χρόνια. Η θερμοκρασία στη χώρα μας έχει περίπου μια αύξηση 1,5 βαθμού τα τελευταία 30 χρόνια και αυτή η τάση δυστυχώς θα συνεχιστεί τα επόμενα. Ναι, το βλέπουμε και το καταγράφουμε. Θερμές ημέρες μέσα στο Δεκέμβρη. Θερμότερος ο Δεκέμβριος, 26 και 27 μέσα στον Ιανουάριο του 2024 και φαίνεται πάει λέγοντας εκεί το πράγμα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.